Όπα. Πού είμαι? Όχι ρε γάμο. Όχι ρε φίλε, έτσι. Πρέπει να ρεμίσω. Να σκεφτώ καθαρά. Να θυμηθώ τι έγινε. Λοιπόν, ξέρεις κάτι? Πρέπει να το δείξω στον κόσμο τον που έπαθα. Δεν το πάθει κανένας άλλος. Okay, αυτό θα κάνω. Λοιπόν, εντάξει, πίνω πάρα πολλά ρε φίλε. Αλλά τώρα να κάνω το vlog μου, να ενημερώσω τον κόσμο τι έγινε και μετά να φάω. Βασικά, ας φάω σαν μήλο τελευταίο ψωμί. Μετά πεθαίνω. Σήμερα ξύπνησα σε αυτόν τον όμορφο χώρο που λέγεται Τεκίλαλα. Ωραία, πώς βρέθηκα εδώ, τι έγινε και γιατί είμαι μόνος μου σε έναν τέτοιο χώρο? Όλα ξεκίνησαν από τη μέρα που ήρθα σε αυτήν την όμορφη και ήσυχη πόλη. Σαν καλός πολίτης κι εγώ, αποφάσισα να πάω να βγάλω άδεια αυτοκινήτου και μοτόρας για να μπορώ να κινούμαι. Καθώς όμως έβγαλα την άδεια και πέρασα με πλήρης επιτυχία και τις δύο εξετάσεις, αποφάσισα να αγοράσω το δικό μου αυτοκινητάκι. Πήρα δουλειά σε μια ασφαλιστική εταιρεία, έτσι ώστε να μπορώ να βγάζω το μεροκάματό μου και να μπορώ να ζω και άνετα σε θέμα φαγητού, αλλά και να αγοράσω το παιδό μου αυτοκίνητο. Αγόρασα λοιπόν το αυτοκινητάκι μου, 8,5 χιλιάρικα νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήπια και ποτό, δεν θυμάμαι και πολύ καλά, και αποφάσισα να το διαμορφώσω όπως θα το διαμορφώνα ένας νέος και όμορφος πολίτης. Πριν όμως πάω να το διαμορφώσω και να το φτιάξω όπως εγώ θέλω, έπεσα θύμα απαγωγής. Λάθος δικό μου, ένας τύπος που υποστήριζε πως ήταν Αλβανός, αλλά εγώ δεν τον πιστεύω, ήρθε, μου έδωσε κάποια λεφτά για να με πάει βόλτα. Εγώ σαν νέος πολίτης και άκουσα πως αυτή η πόλη είναι φιλόξενη και δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα σε αυτή την πόλη, δέχτηκα και πήγα μαζί του. Με πήρα σε ένα σκοτεινό και εγκατελειμμένο μονοπάτι, όπου εκεί με σκότωσε. Περίμενα αρκετή ώρα μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο και να με φέρει πίσω στη ζωή. Στη συνέχεια πήγα το αυτοκίνητο μου, όπου ευτυχώς το κλείδωσα, μήπως μου το κλέψει κανείς. Το πήρα και πήγα καθοδόν για να το φτιάξω. Το έφτιαξα, έβαλα και τούρπο για να μπορεί να είναι πιο αγωνιστικό και συνέχισα την πορεία μου προς το Τεκίλαλα, εδώ που είμαστε τώρα. Καθώς πήγαινα στο Τεκίλαλα, καθώς ερχόμουν βασικά, επειδή δεν είμαι καλύτερος οδηγός ακόμη, τράκα το αυτοκίνητο μου με αποτέλεσμα να βγει total lost. Ευτυχώς ο πύρκος ήταν ανοιχτός και ήρθε και με βοήθησε να μου φτιάξει το αυτοκίνητο. Καθώς με φτιάχνει το αυτοκίνητο, παρατήρησα μια αλλαγμένη συμπεριφορά στο ήχος του, αλλά δεν έδωσε σημασία. Στη συνέχεια ήρθε εδώ που είμαι τώρα, στο Τεκίλα. Μπαίνω μέσα, έκανε πάρτι ο πρόεδρος και ήταν όλα κερασμένα. Σου αποφάσισα να πάρω το ποτάκι μου και να αρχίσω να χορεύω όπως κάθε ανυποψίαστος πολίτης. Έκανα το χορό που βλέπετε τώρα στο flashback και μια σέβαστη κυρία
νόμισε πως ήταν για αυτή. Με αποτέλεσμα να βγάλει το όπλο της και να μην πυροβολήσει στην καρδιά. Και τώρα είμαι εδώ. Ξύπνησα και είμαι κλεισμένος εδώ. Δεν μπορώ να πάω κάπου. Ευτυχώς έχω την κάμερα μαζί μου να κάνω τα βλοκάκια μου. Είμαι παγιδευμένος εδώ. Το τεκίλα από ό,τι ενημερώθηκα δεν θα ανοίξει. Άρα εγώ πρέπει να μείνω εδώ μέχρι νεοτέρας. Και μέχρι να με βρούνε τα παιδιά. Ή ζωντανό ή νεκρό. Αυτή ήταν η ιστορία μου για την πρώτη μέρα σε αυτή την πόλη. Αν θέλετε, ενημερώνεστε για τις ιστορίες μου που θα έρθουν ξανά, κάντε τώρα ένα like στο vlog αυτό, subscribe στο κανάλι μου @Κουμολίνιος. Τα λέμε σε ένα επόμενο vlog στην πόλη.